T.S. Eliot, τέσσερα κουαρτέτα. Μετάφραση, Χάρης Βλαβιανός. Μπέρντ Νόρτον Ο παρόν χρόνος και ο παρελθόν χρόνος είναι ίσως και οι δύο παρόντες στο μέλλοντα χρόνο και ο μέλλον χρόνος να περιέχεται στον παρελθόντα χρόνο. Αν όλος ο χρόνος είναι ονείος παρόν, όλος ο χρόνος δεν μπορεί να πληρωθεί. Ό,τι θα μπορούσε να συμβεί είναι μια αφαίρεση που παραμένει μια διαρκής δυνατότητα μόνο σε ένα κόσμο από Ό,τι θα μπορούσε να συμβεί και ό,τι συνέβη δείχνουν σε ένα τέλος που είναι πάντοτε παρόν. Δήματα αντιχούν στη μνήμη, στο μονοπάτι που δεν πήραμε προς την πόρτα που ποτέ δεν ανοίξαμε, του κήπου με τις τριανταφυλιές. Οι λέξεις μου αντιχούν επομένως στο μυαλό σου. Όμως για ποιο λόγο να ταράξει κανείς τη σκόνη στην κούπα με τα ροδόφυλλα, δεν ξέρω. Άλλοι αντίλαλοι κατοικούν στον κήπο. Να τους ακολουθήσουμε, γρήγορα είπε το πουλί Βρείτε τους, βρείτε τους εδώ γύρω, πέρα από την πρώτη πύλη, στον πρώτο μας κόσμο, να ακολουθήσουμε τις τσίχλα στο τέχνασμα, στον πρώτο μας κόσμο. Εκεί βρίσκονταν επιβλητικοί, αόρατοι, κινούνταν αβίαστα πάνω από τα νεκρά φύλλα, στη ζέστη του φθινοπόρου, μέσα από τον παλόμενο άνεμο. Και το πουλί λάλησε, απαντώντας στην ανίκουστη μουσική, την κρυμμένη στους θάμνους, και οι αθέατες ακτίνες των ματιών διασταυρώθηκαν, γιατί τα τριαντάφυλλα είχαν την όψη λουλουδιών που κάποιος τα κοιτάζει. Εκεί βρίσκονταν ως καλεσμένοι μας, που τις δεχόμασταν και μας δέχονταν. Έτσι κινήσαμε κι αυτοί μαζί με τρόπο τελετουργικό κατά μήκο τη έρημη αλέα στον πυξαρίον τον κύκλο, να δούμε τη στραγγισμένη στέρνα, στεγνή η στέρνα, στεγνό τσιμέντο, καφετή στι άκρε, και η στέρνα γέμισε νερό από το φω του ήλιου, και ολοτό αναδύθηκε ήσυχα ήσυχα. Η επιφάνεια έλαμψε από την καρδιά του φωτός και εκείνη ήταν πίσω μας καθρεφτισμένη στη στέρνα. Ύστερα πέρασε ένα σύννεφο κι άδεια στη στέρνα. «Φύγετε», είπε το πουλί, «γιατί οι φιλοσιές ήταν γεμάτες παιδιά με έξαψη κρυμμένα τα γέλια συγκρατώντας». «Φύγετε, φύγετε, φύγετε», είπε το πουλί. Το ανθρώπινο είδος δεν μπορεί να αντέξει πολύ πραγματικότητα. Ο παρελθόν χρόνος και ο μέλλον χρόνος, ότι θα μπορούσε να είχε συμβεί και ότι συνέβη, δείχνουν σε ένα τέλος που είναι πάντοτε παρόν.